Καλή σας μέρα, καλημέρα στο Φραπεδοχώρι, καλημέρα σε όλους από όπου κι αν μας ακούτε. Κοντά μας ο πρώην βουλευτής Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσμου η Χρυσή Αυγή, Δημήτρης Κουκούτσης. Δημήτρης Κουκούτσης, ο οποίος είναι γεννημένος στην Καλαμάτα, είναι οδοντίατρος, είναι κοντά μας. Πρώτη ερώτηση για τον κύριο Κουκούτση. Τι σε έκανε να κατέβεις υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές? Τι σε όθησε? Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Το έτερο μου ίμιση είναι τώρα για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μεϊμαράκη, γιατί αυτά θα είναι μελλοντικά, σύντομα δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, αυτά τα μέρη που θα αποτελούν τη νέα κυβέρνηση. Οπότε ίσως είναι συμβολικό και το τραγούδι. Λες να διαλυθινώ? Πιθανότατα, όχι πιθανότατα, είναι σίγουρο. Το ζήτημα τώρα είναι το εξής, ότι ναι, είμαι γεννημένος εδώ στην Καλαμάτα, μεγάλωσα εδώ. Μεγάλωσα, πήγα σχολείο στο τρίτο δημοτικό στη Φυτιά, μετά στο δεύτερο λύκειο. Όλες οι μου ενασχολήσεις ήταν εδώ στην πόλη μας. Αγαπώ αυτή την πόλη. Και αυτό ήταν ουσιαστικά η αγάπη μου για τον ομό, για την πόλη της Καλαμάτας, για τις ρίζες μου, από τα πηγάδια του Ταϊγέτου. Καταρχήν θα μπορούσα και παλιότερα να ασχοληθώ με την πολιτική πιο ενεργά, αλλά δεν το αποφάσισα ποτέ μου. Το ερέθισμα που μου έδωσε η Χρυσή Αυγή και η τιμή που μου έκανε ο αρχηγός μας ο Νίκος ο Μιχαδουλιάκος με εξώθησε να κατέβω στις εκλογές, να συμμετέχω στις βουλευτικές εκλογές και να εκλεγώ. Και θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά από αυτό το βήμα το ευχάριστο, το όμορφο σταθμό σας που μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τη Μεσσηνία και όχι μόνο με τη Μεσσηνία. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα η συμμετοχή μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν πολλές εμπειρίες. Μπορώ να πω ότι σε 2,5 χρόνια θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο, στην κυριολεξία ένα βιβλίο, γιατί άλλο το να εκλεγείς με οποιοδήποτε άλλο κόμμα συστημικό και άλλο το να εκλεγείς με τη Χρυσή Αυγή, να εκλεγείς με ένα εθνικιστικό κόμμα το οποίο το πολιτικό κατεστημένο το θεώρησε παρία. Θα πούμε και αργότερα κάποια πράγματα, ποια ήταν η στάση τους απέναντί μας, ποια ήταν η πρώτη μας μέρα στη Βουλή, ποια ήταν, έχω να σας διηγηθώ πάρα πολλά. Αλλά ειλικρινά νιώθω μεγάλη περηφάνεια ότι ήμουν ανάμεσα σε αυτή τη χούφτα ανθρώπων που έσπασαν το απόστημα της μεταπολίτευσης. Είμαι πάρα πολύ περήφανος ότι ήμουν ανάμεσα σε αυτούς τους 21 στην αρχή που έδωσαν ένα νέο τόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά ενοχοποίησαν το σύστημα, γιατί το σύστημα θέλει να είναι απενεχοποιημένο. Μου είπε κάποιος κάποτε μέσα στη Βουλή, και θα το πω ξεκάθαρα, σε ένα διάδρομο της Βουλής κάποια στιγμή ο Τάκης ο Μπαλτάκος μου είπε το εξής, ότι έλα μωρέ, φανταζόσαστε ότι υπάρχει σύστημα? Δεν υπάρχει σύστημα, άρτζι, μπουρζι και ρουλάς. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δημήτρη Κουκούτση, θα σου κάνω μια ερώτηση. Χρυσή Αυγή, είστε κόμμα ή συμμορία? Κατά το λαό είμαστε κόμμα. Για το λαό είμαστε κόμμα. Για εμάς είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα. Για το πολιτικό κατεστημένο και για τα φερέφωνά τους, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, είμαστε συμμορία. Έτσι θέλω να μας παρουσιάσουν. Ξέρεις Κώστα, κάποιες στιγμές όταν έζησε την πρώτη Χρυσαυγιάδα, εκείνο τον οχετό επί μήνες ολόκληρο να ανοίγεις οποιαδήποτε τηλεόραση και να βλέπεις να λέγονται και να ακούγονται πράγματα για εσένα και τους συναγωνιστές σου, καθώς και για το κίνημα ολόκληρο, κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι, βρε, μήπως τα έκανα αυτά και δεν το πήρα χαμπάρι. Μήπως πράγματι ήμουν εγκληματίας και δεν το είχα καταλάβει. Μήπως ήμουν δολοφόνος, μήπως. Το πολύ το λέγει, αρχίζει και σου δημιουργούνται ερωτήσεις. Καλά, αυτό είναι αστερισμός βέβαια, αλλά πραγματικά
ένιωσα από αυτό τον οχετό των Ήβρεων, ένιωσα, βγήκαμε πιο δυνατοί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Από όλα όσα υπόθηκαν για εμάς, ακριβώς αυτή τη λέξη για συμμορία, που αν σας διηγηθώ το τι σημαίνει συμμορία και το τι είδα μέσα στη Βουλή, τότε ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ποιες είναι οι συμμορίες και ποιοι είναι αυτοί που λιμένονται τη ζωή του, τα όνειρά του και την καθημερινότητά του. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Κοντά μας ο Δημήτρης Κουκούτσης, πρώην βουλευτής Μεσσηνίας, με το Λαϊκό Σύνδεσμο Η Χρυσή Αυγή. Τώρα η Πελοπόννησος ξυπνάει με Παλμό. Πρωινός Παλμός. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει. Στον Παλμό της επικαιρότητας κάθε πρωί, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί, με τον Κώστα Γιαννάκη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας ο πρώην βουλευτής Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, ο κύριος Δημήτρης Κουκούτσης. Ο Δημήτρης Κουκούτσης λοιπόν εκλέγεται βουλευτής Μεσσηνίας με πόσους σταυρούς? Δεν έχουν σημασία οι σταυροί. Σημασία έχει ότι πήραμε γύρω σε 9.000 ψήφους στη Μεσσηνία. Εμείς δεν βλέπουμε σταυρούς, δεν βλέπουμε βουλευτές. Τα βλέπουμε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχουμε πολιτικά γραφεία, δεν απασχολούμε κόσμο σε πολιτικά γραφεία. Όλα κινούνται γύρω από το κίνημά μας. Πρώτη μέρα στη Βουλή. Φεύγεις από την Καλαμάτα. Έχεις εκλεγεί βουλευτής νόμου Μεσσηνίας. Ανεβαίνεις στην Αθήνα. Παρκάρεις το αυτοκίνητό σου στο πάρκινγκ της Βουλής. Τα συναισθήματά σου? Εκείνη η μέρα έχει μείνει ανεξίτητη. Για εμένα προσωπικά και για τους υπόλοιπους συναγωνιστές μου. Για έναν και μόνο λόγο. Όλα τα μέσα ενημέρωση επάνω μας, ξένα και ντόπια. Εκατοντάδες φωτογράφοι να τρέχουν από πίσω μας, να μας βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό. Βέβαια, προκαλεί και το γέλοντα αυτό. Μπαίνοντας στη Βουλή τις πρώτες μέρες, είδαμε ότι ακόμα και οι υπάλληλοι της Βουλής, ακόμα και οι υπάλληλοι του καφενείου της Βουλής, μας έβλεπαν με τρόμο, σαν να είμαστε με αυτά που είχαν γραφεί σε εφημερίδες και που είχαν διαδοθεί. Τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν οι καλύτεροι μας φίλοι για ένα και μόνο λόγο. Είδαν ότι φερθήκαμε άψογα, ότι είμαστε κύριοι απέναντί τους, ότι δεν δημιουργήσαμε το παραμικρό πρόβλημα όσον αφορά την ευγένειά μας, όσον αφορά στην καθημερινή μας φάση. Και μπορώ να πω ότι μέσα στα 2 χρόνια αυτά μας φέρονταν καλύτερα από ό,τι φέρονταν οι υπάλληλοι σε άλλους βουλευτές, άλλων κομμάτων. Δεν θα πω για την είσοδό μας στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Τότε είπε ότι πήγαμε με στερεωτικό βήμα και τα λοιπά. Όχι βέβαια, πήγαμε συντεταγμένα σαν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι αδελφωμένοι. Αποφασίσαμε να πάμε όλοι μαζί, μπήκαμε μέσα στη Βουλή και μπαίνοντας μέσα νιώσαμε ότι 500 βλέμματα επισκεπτών, βουλευτών, υπουργών, προέδρων, αντιπροέδρων κτλ. Κτλ. Γύρισαν και μας κοίταζαν σαν να είμαστε εξωγήινοι, νεκρική σιγή, φοβούμενοι ότι εμείς θα κάνουμε πράγματα τα οποία είχαν υποθεί. Πολλά υπόθηκαν για μας χωρίς να είμαστε παρόντες, άλλωστε είμαστε αποκλεισμένοι από τα μέσα ενημέρωσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η εντύπωση που είχε δοθεί από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης ήταν ότι εμείς είμαστε σε ημιάγρια κατάσταση. Αυτή ήταν όσο για τα 2,5 χρόνια που έζησα μέσα στη Βουλή και τα οποία μάλλον θα αρχίσω να τα ξαναδώ, θα τα ξαναζήσω σε 20 μέρες, γιατί ευελπιστούμε ότι με τον αγώνα που κάνουν οι συναγωνιστές μου στη Μεσσηνία και σε όλη τη χώρα η Χρυσή Αυγή θα λάβει αυτή την περίοδο τη θέση που της αξίζει στην πολιτική ζωή της χώρας. Και ας μην το επιθυμεί ούτε το κατεστημένο, ας μην το επιθυμεί αυτή η φάρα που κυβερνάει αυτή τη δύσμηρη, αυτή τη δύστυχη χώρα, τη μεγάλη Ελλάδα μας. Είναι πράγματα τα οποία αν σας διηγηθώ, ίσως να καλύτερα να μην τα διηγηθώ, αλλά είναι κάποια πράγματα που μου έκανε εντύπωση, είναι φεδρά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να μην τα ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που έρχονται 9 ώρα το πρωί να συμμετάσχουν σε ψηφοφορίες
για θέματα που καίνε την καθημερινότητα του Έλληνα και έρχονται τούμπανο, μεθυσμένοι, να παραπατάνε. Και αυτοί οι άνθρωποι να είναι οι βριστές μας. Να δείτε συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των βουλευτών, που δεν γίνονται ούτε στο τελευταίο καφενείο, στο πιο μικρό χωριουδάκι της πατρίδας μας. Ή το πόσο περιπεκτικά να μπαίνει ο άλλος μέσα, κουστούμάτος, μεγάλος τέλεχος, παλιό κυβερνήσεων, να μην πω, δεν κάνει να πω ονόματα κτλ. Και να βλέπετε τώρα να συζητούν μεταξύ τους από τα έδρανα βουλευτές και να λέει, τι ήρθε να κάνει αυτή η μωρέ, μιλάμε για άντρα τώρα, έτσι. Να γίνονται συζητήσεις του στήλου ότι παντρεύτηκες, αγόρι μου, βουλευτές μεγάλοι, σε νεότερους βουλευτές, σε νεότερο βουλευτή της Ελληνικής Βουλής, που είναι σε περίοπτη θέση. Παντρεύτηκες, ναι, με άντρα ή με γυναίκα. Λέει, με γυναίκα. Μπράβο, παιδί μου, προοδεύεις. Και να γελάνε δηλαδή. Και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν το μέλλον των παιδιών μας. Αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν, είναι, ξέρετε τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι είμαστε Έλληνες πολίτες. Όχι, δεν είμαστε Έλληνες πολίτες. Με την έννοια του πολίτη, ο πολίτης ψηφίζεται και ψηφίζει, νομοθετεί. Με την έννοια την πραγματική του πολίτη. Οπότε πολίτες σε αυτή τη χώρα είναι 300 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι, ξέρετε τι είμαστε, υπήκοοι. Με σκυμμένο το κεφάλι. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε και λέμε ότι για όλα τα μεγάλα θέματα πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Οπωσδήποτε να ψηφίζει άμεσα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Να ψηφίσει άμεσα για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Όχι βέβαια σε δημοψηφίσματα που να ψηφίσει, όχι και να βγαίνει, ναι, έτσι. Όπως ήταν το τελευταίο. Συγγνώμη, το τελευταίο δημοψήφισμα. Αυτό δεν έχει νόημα. Είμαστε οι πρώτοι και το καυχόμαστε, οι οποίοι μέσα στο κοινοβούλιο διακηρύξαμε το τι απολαβές έχει ένας βουλευτής. Και κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει. Ήταν ένα μυστικό αυτό. Σας πληροφορώ ότι ούτε οι υπάλληλοι της Βουλής πάρα πολύ ήξεραν τις απολαβές των βουλευτών. Βέβαια και πολλοί δεν μιλούσαν, γιατί η πίτα μοιραζόταν κανονικά. Και για να σας δώσω τώρα να καταλάβετε τι συνέβη, ότι υπάρχουν επιτροπές στην Ελληνική Βουλή, στην οποία κάποιοι βουλευτές οι οποίοι είναι 20-25 χρόνια έρχονται, κάθονται μισή ώρα και φεύγουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουν, σήμερα παίρνουν 70 ευρώ για κάθε επιτροπή. Πριν 5, 4, 6 χρόνια, ξέρετε πώς έπαιρναν, 300 ευρώ. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι οι μισθοί τότε των βουλευτών ξεπερνούσαν τις 9-10 χιλιάδες. Όταν έχεις, υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι είχαν 40 επιτροπές το μήνα, 30 επιτροπές το μήνα. 30 επιτροπές σημαίνει 9.000 ευρώ επιπλέον. Συν κάποια άλλα πράγματα, τα οποία ο μέσος μισθός του βουλευτή, από τους υπολογισμούς που έκανα εγώ, είναι γύρω στα 15, ήταν γύρω στα 15-17 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε ότι είναι, τα ποσά ήταν τεράστια. Και το κωμικό είναι ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι ήταν 25-20 χρόνια στη Βουλή και δηλώνουν πτωχή. Πώς είναι δυνατόν να είσαι πτωχός μετά από 25 χρόνια, να έχουν περάσει 6-7 εκατομμύρια ευρώ από τα χέρια σου και εσύ να δηλώνεις πτωχός? Τι είμαστε, το θέμα. Όταν άλλοι αγωνίζονται για μια ολόκληρη ζωή να πάρουν μια σύνταξη 600 ευρώ που θα την κάνουν τώρα 380. Ακόμα ο Έλληνας δεν έχει συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει γύρω του. Θα το διαπιστώσει λίγαν συντόμως. Η Ελληνική Βουλή όπως είναι αυτή τη στιγμή, γιατί λένε κάποιοι ότι οι προηγούμενες βουλές ήταν καλύτερες και ότι τώρα δεν έχει επίπεδο η Βουλή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο κόσμος ή τι εννοούν αυτοί που έχουν τα μικρόφωνα στα χέρια τους ή τις τηλεοράσεις και λένε τέτοια πράγματα. Δηλαδή ο Σιμίτης ήταν πιο κύριος, ας πούμε, επειδή φορούσε τη γραβάτα και πήγαινε στην Ελληνική Βουλή, ή κάποιοι άλλοι που τους βλέπουμε εδώ και 40 χρόνια, τι 40 χρόνια, 60 χρόνια, βάλαν μέσα, βγήκαν αυτοί οι βουλευτές, βάλαν τα παιδιά τους, τώρα έχουν βάλει τα εγγόνια τους και επειδή φορούν τα λαρός, ας πούμε, ή τα λακκό σε καθημερινή βάση, είναι πιο κύριοι. Αυτά είναι ακατανόητα πράγματα. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν, αυτοί οι κύριοι λέει, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν το ακριβό κοστούμι για την γραβατούλα, σε έχουν φτάσει σήμερα το λαό εκεί που τον έχουν φτάσει. Και το έθνος μας.
σας κατηγορήσανε ότι ρίξατε το επίπεδο στη Βουλή. Ναι, εμείς ρίξαμε το επίπεδο στη Βουλή, όταν π.χ. ας πούμε η κυρία Ραχίλ Μακρύ δεν το έριξε. Όταν ξεμαλιάζονταν μέσα στη Βουλή, όταν υβρίζονταν, ο κύριος Γεωργιάδης δεν το έριξε, δεν το έριξε ο κύριος Βορύδης, δεν το έριξαν άλλοι. Τι να πρωτοπώ, όταν είχαμε περιστατικά με μαλλιοτραβήγματα, είχαμε περιστατικά με ύβρις, εμείς καθόμασταν και απολαμβάναμε το θέαμα, γιατί πραγματικά ήταν, απλώς ξέρετε τι συνέβη με εμάς. Εμείς δώσαμε τον τόνο, δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν αρμόζει στο έθνος μας και στο λαό μας, δεν αρμόζει. Θεωρούμε ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι ανάρμοστο. Είναι ένα παραμύθι, είναι η τελικά η αστική δημοκρατία φάνηκε ότι δεν έχει να προσφέρει τύπου αγγλική, όπως έχει καθιερωθεί στη χώρα μας, δεν έχει να δώσει τίποτα. Μας κατηγόρησαν ότι είμαστε ακροδεξοί, φασίστες και ναζί. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκάθαρη θέση. Εμείς είπαμε το εξής και σας μιλώ εγώ, ο οποίος προέρχομαι από μια δεξιά οικογένεια και έτσι μεγάλωσα. Έστειλαν σε έναν εμφύλιο πόλεμο τα νιάτα της πατρίδας μας και τα πήγαν να πολεμήσουν. Τώρα είχαμε την επέτειο 29 Αυγούστου, το Γάμο και το Βίτς. Πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν αυτά τα χωριατόπεδα και πολύ δικαίως πολέμησαν τον ολοκληρωτισμό, πολέμησαν τον κομμουνισμό για να μην γίνει η χώρα μας όπως έγιναν τα υπόλοιπα Βαλκάνια, να μην πω παραπέρα. Όμως αυτούς τους ανθρώπους τους έστειλε η μεταπολεμική, οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Τι έκαναν? Πήραν τα δάνεια, γιατί η Αμερική μας έδωσε χρήματα, το σχέδιο Μάρσαλ, και όχι δάνεια, κάνω λάθος, τα βοηθήματα αυτά, όπως έδωσε και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μόνο δυστυχώς εμάς η μεταπολεμική δεξιά τα έδωσε και τα φάγανε οι μποδοσάκηδες, η πλουτοκρατία και η συναυτό. Και τι συνέβη? Αυτά τα παιδιά που πολέμησαν στο Γράμμο και στο Βίτσι και γύρισαν όλη την Ελλάδα πάνω στα βουνά, τους έστειλαν ξανά στο χωριό τους πεινασμένους. Για ποιο λόγο? Για να τους δώσουν από το σχέδιο Μάρσαλ ένα μουλάρι που έγραφε πάνω USA ή ένα σακί αλεύρι, αυτή την ανταμοιβή του ελληνικού λαού για όλα αυτά που έκανε στον πόλεμο από το 40 μέχρι το 44 και για την σφαγή που είχαμε μεταξύ μας? Αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε πει και στο ελληνικό κοινοβούλιο και κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Εμείς, Κώστα, ένα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να αδικηθεί κανένα Ελληνόπουλο. Δεν υπάρχουν δικά μας και δικά σας παιδιά. Και είναι ξεκάθαρο, αυτή έχει ξαναϋποθεί στον τόπο αυτό και δεν τηρήθηκε. Εμείς θα το τηρήσουμε και θα το τηρήσουμε για ένα μόνο λόγο. Δεν θέλουμε κανένα Ελληνόπουλο να νιώσει ξένο στον τόπο του. Και θα το κάνουμε και για άλλους λόγους. Για να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά μας όσο πιο πολλά Ελληνόπουλα μπορούμε. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αυτό που έχουμε κάνει είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας να έχει μπει στις τάξεις μας, να παλεύει για τις ιδέες του εθνικισμού, να παλεύει για το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας και δεν το κρύβουμε ξεκάθαρα. Εμείς λέμε είμαστε ιδεολογικά παιδιά του Ιωάννη Μεταξά. Είμαστε παιδιά αυτού του μέγα Έλληνα, ο οποίος είχαμε την ατυχία, εάν δεν γινόταν ο πόλεμος, να κυβερνούσε αυτή τη χώρα και να την έφτανε εκεί που έπρεπε. Ήμασταν άτυχοι με τον πόλεμο του 1940, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος επεδίωκε ουδετερότητα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ιστορικές στιγμές τις οποίες στο μέλλον θα τις αναλύσουμε καλύτερα. Αλλά σημασία έχει ότι εμείς πιστεύουμε ακόμα ότι αυτός ο λαός που τώρα κοιμάται δεν θα κοιμάται για πολύ. Και πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε αυτή την όθηση σε αυτό το λαό για να δείξει το πόσο πολύ αξίζει. Και η νέα γενιά μην την αδικούμε. Ακούω βλακίες ότι η νέα γενιά κοιμάται, παίρνει το ταλιράκι και κάθεται στην πλατεία. Όχι, είναι αποχαυνομένα τα παιδιά αυτά. Σας πληροφορώ ότι οι κέλμα συγγενείς ήταν κομματικοποιημένες.
Τα νέα παιδιά σήμερα είναι πολιτικοποιημένα και ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι τους γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Και να σου πω και κάτι. Καταφέραμε και κάτι μεγάλο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν εδώ τη χώρα, καταφέραμε να ρίξουμε το σπόρο. Ο σπόρος έχει φυτρώσει. Εμείς θεωρούμε στη Χρυσή Αυγή ότι είμαστε πετυχημένοι, έστω και αν 10 Ελληνόπουλα ενστερνίστηκαν τις ιδέες του εθνικισμού, ενστερνίστηκαν τις ιδέες της μεγάλης Ελλάδας, όχι της μικρής και πτωχής Ελλάδος, όπως τη θέλουν, ενστερνίστηκαν τις ιδέες αυτές και θα τις διαδώσουν στο μέλλον, και αυτό για μας είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα. Θα το προχωρήσουμε παραπέρα, άλλωστε για μας είναι μονόδρομος πλέον ο δρόμος. Είναι μονόδρομος, δεν έχουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Εδώ που φτάσαμε, θα το πούμε ξεκάθαρα, ή εμείς οι Έλληνες ή αυτοί. Η επιλογή είναι μία. Όπως είπε και ο συναγωνιστής, και το έχει πει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, και το έχει πει και ο αρχηγός μας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, Πολάκης το έχει πει, ότι διαλέξτε Πακιστάν ή Ελλάδα. Μιλήσαμε εδώ και χρόνια για τη λαθρομετανάστευση, μας λιδωρούσαν όλοι, σώπα μωρέ, είναι καλά παιδιά, φάτε τους τώρα. Μιλήσαμε για την κλεψιά, για αυτά που συνέβησαν, κανένας δεν πήγε φυλακή, τα είπαμε εμείς αυτά. Κανένας. Πότε θα δικαιωθεί αυτός ο λαός? Λένε κάποιοι περάσαμε χρόνια καλά και περάσαμε και... Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που η ζωή ήταν ένα μπαλκονάκι. Πόσοι από τους Έλληνες έχουν πάει διακοπές? Μη βλέπετε τώρα τις τηλεοράσεις και όλα αυτά που δείχνουν. Πόσοι από τους Έλληνες έφυγαν και πήγαν διακοπές? Πόσοι από τους Έλληνες, γενιές ολόκληρες, ξέρουν τι θα πει εξωτερικό, αν έχουν πατήσει το πόδι τους έξω από αυτή τη χώρα? Μη βαφκαλιζόμαστε με ψέματα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει σε ζωή και περίμενε τα γερατιά του για να ζήσει σαν άνθρωπος, να πάρει μια σύνταξη και να συνεχίσει την ήσυχη ζωή του, βοηθώντας τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Και σήμερα δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που κάθονται σε καφενεία στα χωριά που έχει ένα ευρώ καφές και μπαίνει μέσα ο συνομήλικός τους και γυρίζουν κεφάλι αλλού από ντροπή, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό. Ένα καφεδάκι στο φίλο του. Γιατί οι ανάγκες το κάνουν έτσι. Και αυτό είναι φρικτό, γιατί δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον Έλληνα, γιατί εμείς έχουμε μια λέξη στη γλώσσα μας, η οποία δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Και είναι η λέξη φιλότιμο. Εκεί βασιζόμαστε εμείς. Βασιζόμαστε στη λέξη φιλότιμο. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα κεντρήσουμε. Δημήτρη Κουκούτσι, 18 μήνες υποκράτηση. Κατοίκον περιορισμός. Πώς θα πέρασες? Πώς πέρασαν αυτοί οι 18 μήνες? Ναι, είναι μια εμπειρία που σημαίνει ανεξίτηλη. Εμένα, εγώ ήμουν από τους εντός εισαγωγικών τυχερούς, γιατί δεν κατέληξα στον Κορυδαλό όπως κατέληξαν ο αρχηγός μας και οι υπόλοιποι συναγωνιστές, και παραμένουν ακόμα κάποιοι από τους συναγωνιστές μας. Ήμουνα 14 μήνες σε κράτηση στο σπίτι μου. Μη φανταστείτε ότι έβγαινα έξω, έπαιρνα τσιγάρα ή πήγαινα παραπέρα ή καθόμουν και έπαιρνα ένα καφέ κλπ. Όλα αυτά δεν ισχύουν. 24 ώρες το 24ωρο στην Αθήνα και στην Καλαμάτα, όσο ήμουν βουλευτής στην Αθήνα, μετά ήμουν μόνιμα στην Καλαμάτα κρατούμενος, 24 ώρες το 24ωρο η ασφάλεια ήταν στην πόρτα μου. Όταν ήμουν βουλευτής και έκανα κάποιες μετακινήσεις στην Αθήνα για να συμμετέχω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν υποχρεωμένη η ελληνική αστυνομία να απασχολεί 8 άτομα για μένα. Για ποιο λόγο? Η ασφάλεια με συνόδευε Καλαμάτας μέχρι την αλλαγή. Από την αλλαγή με παραλάμβανε η αστυνομική διεύθυνση Τρυπόλεως. Με πήγαιναν μέχρι την Κόρυνθο. Από την Κόρυνθο με παραλάμβανε άλλο περιπολικό, το οποίο ήταν της Κορίνθου. Με πήγαινε μέχρι τα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη και από εκεί με έπαιρνε η κρατική ασφάλεια και με πήγαινε στο δικαστήριο. Αυτή και αυτή στην επιστροφή το αντίστροφο. Με σημάδεψε, αλλά κυρίως με σημάδεψε το ότι δεν μου επέτρεψε ο κύριος Ντογιάκος με άνωθεν εντολές, και ξέρετε ποιες είναι οι άνωθεν εντολές και από ποιον προέρχονται του κυρίου Ντογιάκου, να μην είμαι στην ορκωμοσία του γιού μου,
στη σχολή Ευελπίδων. Ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα, δεν μπορούσα να δώσω 2 ώρες να δω το παιδί μου να λαμβάνει το ξύφος του. Δεν το ξεπέρασα αυτό. Τους 14 μήνες τους ξεπέρασα. Αυτό, ομολογώ, δεν το ξεπέρασα. Τι πρότεισες να κάνεις τώρα, μετά από τους 18 μήνες κράτησες, είσαι ελεύθερος? Ναι, με έχουν ρωτήσει πολύ γι' αυτό. Δεν έχω μίσος για τίποτα. Όχι, όχι, θα πω ψέματα. Μίσος έχω, αλλά όχι για την κράτησή μου ή για οτιδήποτε άλλο. Μίσος έχω για αυτούς τους ανθρώπους που κατήγησαν έτσι αυτή τη χώρα. Απέχθεια, συναισθήματα κακά, τα οποία όσο και να θες να τα αποβάλεις, δεν μπορείς. Να ξέρει ο κόσμος ότι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο μερικές φορές εμείς νιώθουμε να μην μας χωράει, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένας κλίβανος που τα αποστηρώνει όλα. Βγαίνοντας λοιπόν από εκείνη την πόρτα, καθόμουν κάποιες φορές και κάπνιζα μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη επάνω στην πόρτα εκείνη, βγαίνοντας από το κοινοβούλιο, από την αίθουσα, και έκανα ένα τσιγάρο, πήγαιναν και άλλοι βουλευτές εκεί. Και κοίταζα τον κόσμο απέναντι, τον κουλουρά στη γωνία, στην πλατεία Συντάγματος, τον κόσμο που πήγαινε στη δουλειά, και έλεγα, τι κοινό άραγε υπάρχει ανάμεσα σε όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ και σε αυτόν τον κόσμο έξω του μεροκάματου. Κάποτε μιλούσαμε στη Βουλή και ο κύριος Μητσοτάκης Τζούνιορ, ο Κυριάκος, ήταν υπουργός. Και τότε έπρεπε να κάνει γύρω στις 11.000 απολύσεις. Και βγήκε με μπρίο και τουπέ και έλεγε ξεκάθαρα ότι εγώ θα κάνω τις απολύσεις, πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, έτσι λέμε τώρα μεταρρυθμίσεις. Οπότε ανεβαίνοντας εγώ στο βήμα λέω, μην αδικείτε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα 6-7 κατοστάρικα ίσως τα χαλάει σε μια μέρα. Μην τον αδικείτε γιατί τον έβριζαν. Λέω, μην τον βρίζετε, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει, τι σημαίνει για έναν νέον άνθρωπο ένα μεροκάματο των 20-25 ευρώ. Γιατί αυτός δεν τα βλέπει μπροστά του, έτσι έχει μεγαλώσει, μην τον αδικείτε. Και κατεβαίνοντας από το βήμα, ξέρετε τι μου είπε? Μπράβο, μπράβο, καλά τα είπε. Έτσι ακριβώς. Μην γελάς. Καλά τα είπε, μου λέει. Γιατί είπα την αλήθεια. Έντιμο εκ μέρους του. Ναι, έντιμο εκ μέρους του, ότι μα εμάς τι μας βλέπουν? Μας βλέπουν σαν κουνούπια. Όταν λέω εμάς, τους κοινούς ανθρώπους. Αυτούς που προερχόμαστε από τις μικροαστικές οικογένειες, αυτές οι οικογένειες που προσπαθούν να διαλύσουν αναγωνίως. Λες και ο άλλος, ο οποίος τώρα έχει φτιάξει 3 σπίτια, σαν τον πατέρα μου ας πούμε, ο οποίος άνθρωπος με αναπηρία και μας μεγάλωσε, μας σπούδασε κτλ. Και έφτιαξε 3 σπίτια για τα παιδιά του, γιατί αυτό ήταν το όνειρό τους. Τα παιδιά της κατοχής που μένανε σε λόντζους, που έλεγε η γιαγιά μου η Μακαρίτισσα. Γιατί ήθελαν ένα σπιτάκι για τα παιδιά τους. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα να θεωρείται προνομιούχος, επειδή έφτιαξε 3 σπιτάκια σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν επένδυσε πουθενά αλλού. Ένας άνθρωπος 80 χρονών, και δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για όλους τους πατεράδες μας, οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα πει διακοπές, δεν ήξεραν τι θα πει ξεκούραση, δεν ήξεραν τι θα πει Σαββατοκύριακο. Μέρα νύχτα δούλευαν σαν τα σκυλιά. Και τώρα να έρχεσαι να τους πεις ότι δεν έχεις δικαίωμα στη ζωή. Και, τέλος πάντων, είναι τα πράγματα, είναι τραγικά. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Κουκούτση, ο οποίος ήρθε εδώ στο στούντιο του πρωινού Παλμού. Αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, νομίζω. Πιστεύω και φιλοδοξώ να τον έχουμε πάλι κοντά μας σύντομα. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Ελπίζω ότι σίγουρα θα μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Εκείνο όμως που ελπίζω είναι ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις να καταλάβει ο κόσμος, αυτοί που μας ακούν, ότι σύντομα πρέπει κάτι να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Μην περιμένουμε τον απομηχανής Θεό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε στην πατρίδα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να παλέψουμε όλοι μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Δημήτρη Κουκούτση. Φίλες και φίλοι, πρωινός Παλμός. Το μικρόφωνο του πρωινού Παλμού είναι ανοιχτό για όλους τους υποψήφιους, υπό έναν όρο. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον
3.500 ένσημα. Όποιος λοιπόν έχει 3.500 ένσημα και πάνω και είναι υποψήφιος με οποιοδήποτε κόμμα. Το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα. Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9. Παλμός 90,5 FM. Καλή σας μέρα, καλημέρα στο Φραπεδοχώρι, καλημέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Κοντά μας ο πρώην βουλευτής Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσμου, η Χρυσή Αυγή, Δημήτρης Κουκούτσης. Δημήτρης Κουκούτσης, ο οποίος είναι γεννημένος στην Καλαμάτα.